Ένα από τα έργα που και προεκλογικά είχαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, την Δημοτική Αρχή, σημαντική πεζοδρόμηση και ένταξη ουσιαστικά του όλου του χώρου του λιμανιού από την Οδό Αποστόλου Παύλου, Τέρμα Αγίου Νικολάου και Ιερατική. Κρίθηκε η μελέτη του Υπουργείου ευτυχώς και μετά από χρονικό διάστημα αρκετών μηνών. Οι υπηρεσίες του Δήμου πυρετοδός εργάζονται για να οριστικοποιήσουν τη μελέτη σε σχέση με τα τέρχη δημοπράτησης. Και το επόμενο χρονικό διάστημα ελπίζουμε μετά το καλοκαίρι να δημοπρατήσουμε το έργο αυτό, πολύ σημαντικό. Αφορά, είπαμε, πεζοδρόμηση τμήματων Τέρμα Αγίου Νικολάου από την οδό Αποστόλου Παύλου και οδό Κροκυδά μέχρι το ύψος της Νομαρχίας. Να κάνει πιο... Ουσιαστικά, δηλαδή όλο αυτό το τμήμα ακολουθεί το άνοιγμα προς την παραλία και την ένταξη αυτού του χώρου στην πόλη μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Να εξηγήσουμε, θα γίνει πεζόδρομος, όλος ο δρόμος. Πεζοδρόμος. Όλος ο δρόμος. Πεζοδρόμηση και ανάπλαση της πλατείας Ιερατικής. Είναι πάγιο αίτημα και των κατοίκων της περιοχής, αλλά και μία από τις στρατηγικές της Δημοτικής Αρχής. Το κομμάτι Κροκυδά μέχρι... Κροκυδά από το ύψος της Νομαρχίας, ναι, μέχρι το λιμάνι, Τέρμα, ναι, Κροκυδά δηλαδή, και από εκεί που είναι η Τέρμα Αγίου Νικολάου, μέχρι το ύψος της εισόδου, στο πάρκινγκ, δηλαδή μέχρι την Περιάνδρου, ναι, με πεζοδρόμηση μόνο μέχρι το ύψος του λιμανιού. Δηλαδή από εκεί πέρα απλά θα γίνει, ναι, ανάπλαση. Ναι. Άρα όλο αυτό το τμήμα εντάσσεται στην ανάπλαση που ήδη έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια στον χώρο της ανάπλασης που λέμε, κάτω από το άγαλμα του Πήγασου. Και φυσικά θα ακολουθήσει το έργο που αφορά στο Δήμο, είναι έργο του Δήμου, ναι, αυτό, από την Ομαρχία μέχρι την οδό Αδημάτου στο σημείο. Στα ομορφή και περιοχή έχει κάνει. Ναι, Κολιάτσου και Αδημάτου από εκεί. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και σας δίνω και συγχαρητήρια που το ξέρατε, γιατί ακόμα δεν το έχουμε ανακοινώσει. Ενώ επίσημα το ανακοίνωσε ο κ. Σταυρέλης, αλλά δεν το έχουμε ανακοινώσει ως δημοκρατία στο Λιμενικό Ταμείο, περιμένοντας να οριστικοποιηθεί και το θέμα της δημοπράτησης για να γίνει ανακοίνωση.